των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών. Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νικολάου γιορτάστηκε και φέτος με τη δέουσα Ευλάβεια στο λιμενοβραχίωνα στη Φορτέτσα στο Ενετικό Λιμάνι. Στην εκκλησία που βρίσκεται στο σημείο και που είχε ανακαλυφθεί τυχαία από περαστικούς πριν από χρόνια, χωροστάτησε ο επίσκοπος Δωρηλαίου Δαμασκηνός Λιονάκης, ενώ το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου φέρει βαριά ιστορία. Αυτό το εκκλησάκι ανακαλύφθηκε επίσημα από κάποιες κυρίες έτσι που περνούσαν από εδώ και μας το είπαν στη Μητρόπολη ότι υπάρχει αυτό το εκκλησάκι και εμείς οι ίδιοι δεν το γνωρίζαμε και τα τελευταία χρόνια ήθιστε να γίνεται εδώ εσπερινός και Θεία Λειτουργία που ερχόμαστε κάθε έτος για να τιμήσουμε τη μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Νικολάου, αυτού του λαοφιλούς Αγίου της Εκκλησίας μας, του παππού της Εκκλησίας, του καπετάνιου για τους ναυτικούς. Ένας ναός ο οποίος είχε χτιστεί επί νεκτοκρατίας, σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε από την ιστορία, χρησιμοποιόταν ως χώρος για την τελευταία θεία κοινωνία των μελοθανάτων εκείνης της εποχής και επί τουρκοκρατίας πιθανόν το ίδιο. Εμείς από το 2013 και μετά λειτουργούμε εδώ στο ναό. Η πρόσβαση στο σημείο από τον αιώριο του Μόρο είναι πλέον πολύ εύκολη για τους πεζούς μετά και από την αποπεράτωση των έργων αποκατάστασης στο λιμενοβραχίωνα από το Δήμο Χανίων. Στον κατάλογο των έργων όμως αναφέρθηκε εκτενέστερα τόσο ο Δήμαρχος Χανίων όσο και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η ένταξη σε χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Φιλόδημος 215.000 ευρώ της ανάταξης του κυματοθράφστη. Υπάρχει και η αποκατάσταση των σπηλαιώσεων που έχουν δημιουργηθεί με το καιρό. Προχωράει η μελέτη ολοκλήρωσης του φωτισμού όλου του λιμενοβραχίωνα, καθώς και οι παρεμβάσεις εξοραϊσμού που έχουν γίνει και στην περιοχή εδώ, στο ναό του Αγίου Νικολάου που βρισκόμαστε. Έχουμε ξεκινήσει να το συντηρήσουμε και το επόμενο διάστημα θα το δείτε σε μια άλλη μορφή. Κάθε χρόνο στον εορτασμό που πραγματοποιεί η Ενορία της Πλάντζιας συμβάλλει τα μέγιστα ο Σύλλογος Καταστηματαρχών του Ενετικού Λιμένα, ενώ αρρωγός είναι και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων. Μάλιστα, μετά από το πέρας, πραγματοποιήθηκε αγιασμός στα πλοιάρια του λιμανιού. Για πρώτη φορά θα κάνουμε αγιασμό στα πλοιάρια που εισέρχονται και εξέρχονται από τον Ενετικό Λιμένα μας και είμαι σίγουρος ότι τόσο ο Δήμος Χανίων όσο και η εφορία αρχαιοτήτων μία ημέρα αυτό το εκκλησάκι θα το αναπαλαιώσουν.